σας. Γεια σου. Για Μπελέμ, πως είσαι όλα καλά. Ξέρεις ποια είναι η κοπέλα, ε? Όχι, ποια είναι, το κορίτσι σου? Σιγά μην είναι το κορίτσι μου, είναι η Ταμάρα. Για Ταμάρα. Χάρηκα, είμαι η Μπελέμ. Εσύ και η γυναίκα σου είχατε γίνει δύο τέρατα που νομίζατε ότι ήσασταν πολύ εκατομμυριούχοι. Συνέχεια ψωνίζατε όλη την ώρα, αγοράζατε μια φάρμα λες και ήταν ένα μαντήλι. Αγοράζατε ακριβά αμάξια λες και αγοράζατε καραμέλες. Αναγκάστηκα υποχρεωτικά να ζητήσω τη βοήθεια της ο κόρο. Αν είναι να επιλέξω ανάμεσα στο κορίτσι μου και το όνειρό μου, θα επιλέξω το πρώτο. Μπορώ να σου πω κάτι χωρίς να παρεξηγηθώ? Ναι, βέβαια, ναι, ναι. Εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα το σκεφτόμουν καλύτερα. Νομίζω ότι η απόφαση που πήρες είναι εντελώς λανθασμένη. Γιατί? Γιατί αν κάποιος δεν σε αφήνει να κάνεις κάτι που σε ευχαριστεί, δεν σε αγαπάει αληθινά. 1238. Ναι, αυτό έγραψα κι εγώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Με αυτές τις φωτογραφίες, ο δάσκαλος θα έχει την άνεση να κάνει ό,τι θέλει. Κοίτα με, φίλε. Θέλεις να μάθεις τι ακριβώς συνέβη? Μη μου πείτε τίποτα, ξέρω, δεν την είδατε. Ποια, τη Σολ Μπελέν? Ναι. Φυσικά και την είδαμε. Βέβαια. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Γιατί δεν είναι δυνατόν? Παιδιά, πριν από λίγο ήμουνα με τη Σολ. Όσο ήσασταν εκεί μαζί της. Και στα δύο μέρη δεν μπορεί να ήταν. Γιατί θέλεις να ξεχάσω την Πάτη? Άσε, ξεχάσε το. Όχι, όχι, δεν το ξεχνάω, Ζωζέ. Ακού, μεταξύ μας ποτέ δεν είχαμε μυστικά. Πες μου την αλήθεια, έλα. Καλά, εντάξει, θα σου το πω. Η Πάτη επιτέλους βρήκε τον πρίγκιπά της. Ακούσαμε προσεκτικά, Πάτη. Να μην ξεχάσεις τα λουλούδια. Γιατί πίσω από το αγόρι που θα σου δώσει πολλά, πολλά λουλούδια, θα είμαι εγώ. Και μην ανησυχείς. Θα σε βοηθήσω ώστε να μπορέσεις να αναγνωρίσεις το αγόρι που θα αγαπήσεις. Ένα αληθινό αγόρι με τη δική μου την καρδιά. Μα γιατί να μην γίνεις εσύ αληθινός? Σε αγαπάω σαν να ήσουν αληθινός. Δεν γίνεται έτσι, Πάτη. Πρέπει να περιμένεις αρκετό καιρό για να φιλήσεις το αγόρι που θα έχει την καρδιά μου. Την ημέρα που θα το βρεις, θα είσαι βέβαιη. Τότε θα μάθεις ποιον αγαπάς τα αλήθεια. Ξέρεις όμως πως με τον Λούκας δεν... Ξέρω τα πάντα για σένα. Επομένως θα με περιμένεις? Φυσικά και θα σε περιμένω. Έχω όσο χρόνο δεν φαντάζεσαι για να σε περιμένω. Γι' αυτό το λόγο θα επιστρέψω ως αληθινό αγόρι. Το αγόρι που θα αγαπήσεις και θα ευτυχήσεις. Γιατί είπες ότι η Πάτη βρήκε το γαλάζιο πρίγκιπα? Τι θέλεις να πεις με αυτό?
Αχ, Ματίας, δεν μπορώ να σου πω. Άκουσέ με, όμως ξέχασέ τι. Θα είναι καλύτερα για σένα. Γιατί θα είναι καλύτερα για μένα? Γιατί σε ξέρω. Ξέρω και την Πάτη και σας αγαπάω και τους δύο, όμως. Εσύ είσαι αδελφός μου. Δεν θέλω να υποφέρεις. Είσαι χάλια εξαιτίας της. Άφησες και το σχολείο. Αυτός ο γαλάζιος πρίγκιπας δεν είναι ο Λούκας, έτσι? Όχι, δεν είναι ο Λούκας. Τότε ποιος είναι? Μήπως κάποιος που δεν γνωρίζω? Ναι. Ναι. Όχι. Όχι. Ναι, αλλά όχι. Ναι ή όχι. Πλάκα μου κάνει, Ζωζέ. Πες μου την αλήθεια. Δεν σου κάνω πλάκα, Ματίας, όμως δεν μπορώ να σου πω την αλήθεια. Μη λες ψέματα, Ζωζέ. Σε παρακαλώ πολύ. Κάνε μου τη χάρη. Ματίας, δεν σου κάνω πλάκα. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί άνοιξα το στόμα με όσα μου. Άκουσέ με. Είπες. Ξέχασέ τη για πάντα. Πρέπει να μου πεις. Άκουσέ με. Γεια σας. Γκονζάλο. Χαίρομαι που ήρθες. Πρέπει να μιλήσουμε εσύ κι εγώ, Ζωζέ. Πώς γίνεται να ήταν εδώ η Σολ, αφού ήταν μαζί μας στο κανάλι? Σου λέω ότι ήμουν εδώ με τη Σολ. Εδώ καθόταν, σε αυτή την πόλη χρόνια. Αυτό είναι παράλογο, Γκουίντο. Απλά καμάς κάνει, είναι χαζός. Στορκίζομαι πως δεν είναι αστείο. Ήμουν εδώ με τη Σολ, αλήθεια. Πώς γίνεται? Εγώ υποψιάζομαι το λόγο. Ποιον? Η Μπελέν δεν είναι η Σολ. Μόνο μα έτσι εξηγείται. Γκουίντο. Τι να σου πω, ίσως είναι δίδυμες. Δίδυμες? Ναι, ναι, φίλε, δίδυμες. Μα αν η Σολ είχε δίδυμη αδερφή, θα μας το είχε πει αυτό. Μπορεί να είναι δίδυμες αδερφές, αλλά να μην έχουν γνωριστεί ποτέ. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που μου συμβαίνει. Παιδί μου. Γεια σου, μαμά. Με ποιον μιλούσες? Με ποιον, με κανέναν. Μα σε άκουσα να μιλάς σε κάποιον. Δεν μιλούσες? Όχι, όχι. Σκεφτόμουν δυνατά, αυτό είναι. Μιλούσα στο λουλούδι μου. Πάτη, θέλω να σου πω ότι ανησυχώ πάρα πολύ για σένα. Είσαι βέβαιη πως νιώθεις καλά? Αισθάνεσαι καλά, φυσιολογικά όπως πάντα? Ναι, μαμά, είμαι καλά, είμαι πολύ καλά. Στεναχωριέμαι λιγάκι με τον Λούκας επειδή... Δεν ξέρω, δεν θέλω να τον πληγώσω. Γιατί θα τον πληγώσεις, πώς? Γιατί μου είπε ότι του αρέσω πολύ. Ενώ εσένα δεν σου αρέσει. Δεν σε ενδιαφέρει? Όχι, δεν είναι αυτό, μαμά. Απλώς τώρα θέλω να ασχοληθώ πιο πολύ με το τραγούδι, το χορό, με την Αντωνέλα και το ντουέτο που θα φτιάξουμε, κατάλαβες? Ναι. Μόνο γι' αυτό το λόγο στεναχωριέμαι πολύ. Μονάχα γι' αυτό? Είσαι σίγουρη? Δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από αυτό? Ναι, 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 γι' αυτό. Δεν μου κρύβεις τίποτα? Αποστολή εξετελέστη, δάσκαλε. Σας έφερα όλα όσα μου ζητήσατε. Οι φωτογραφίες είναι στο CD. Α, πολύ ωραία, τέλεια. Τώρα αφήστε τα όλα στα χέρια μου. Θα το αναλάβω εγώ. Μπορώ να δω? Μια στιγμούλα. Σε ελάχιστο χρόνο θα γεννηθεί ο Πάμπλο Λόπεζ. Α, υπέροχα. Είναι υπέροχα. Είσαστε μια ευφυΐα. Και αυτό είναι μόνο η αρχή, αγαπητή μου. Μόνο η αρχή. Υπέροχα. Τότε ήρθε η Γουαδελούπε και μου είπε ότι με αγαπάει ακόμα και πως αν πάω στην Ισπανία θα έρθει και εκείνη μαζί μου. Και εσύ? Εγώ φυσικά της το αρνήθηκα. Το πρώτο που τη ρώτησα ήταν αν συμβαίνει κάτι σοβαρό με σένα. Εκείνη δεν το αρνήθηκε, αλλά είπε ότι δεν έπαψε να με αγαπάει. Και τότε ξαφνικά με φίλησε. Ακούς που δεν είναι έτσι όπως νόμιζες? Άρα για αυτήν δεν υπάρχω, αφού λέει ότι θέλει να έρθει μαζί σου στην Ισπανία. Καλά, αυτό δεν το ξέρω. Τι να σου πω όμως, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να πας να της μιλήσεις και να τη ρωτήσεις τι νιώθει για σένα. Ναι, ναι, πρέπει να πάω να της μιλήσω, για να μην περάσω ποτέ ξανά τα ίδια. Στο λέω, στορκίζομαι, Φακούντο. Σας είδα να φιλιέστε και δεν ξέρεις τι πέρασε από το μυαλό μου. Ποτέ δεν θα σε πρόδιδα με αυτόν τον τρόπο. Ιδίως μετά από ό,τι πέρασα με τον Γκουίντο και την Ταμάρα. Τελικά αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ είναι που ο Γκουίντο ήταν κολλητός μου. Σε πιστεύω. Σου ζητάω συγγνώμη. Σας είδα να φιλιέστε και ζήλεψα κι εγώ. Άνθρωπος. Α, ωραία. Επομένως σε νοιάζει πολύ η μικρή, έτσι? Όχι, για σένα νοιάζομαι.
Άρα όλα ξεκαθάρισαν και είμαστε φίλοι για πάντα. Φίλοι για πάντα. Λοιπόν, παιδιά, αγκαλιαστείτε όπως αρμόζει. Αγκαλιαστείτε, λοιπόν. Αγκαλιαστείτε. Άντε, 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 άντε. Τέλεια. Τι λέτε να το γιορτάσουμε με μερικές πίτες? Είναι δυνατόν να παραγγείλεις πίτες? Τελικά έχω τηλεπάθεια. Τελικά είμαι αυθεντία. Μόλις τώρα κατάλαβα ότι είμαι ειδικό στο delivery. Φαντάσου να κάνω μια εταιρεία fit το delivery. Καλό, ε. Αυτές τις πήρα από εκεί, από ξέρετε, από το νέο μαγαζί που άνοιξε. Δώσε μας, δώσε μας. Δώσε μας που είναι αυτές με το τυρί, ε. Υπέροχη. Όχι εσύ. Εμείς να φάμε. Ο Γκονζάλο. Το μόνο που σου ζήτησα, που σε παρακάλεσα, είναι να σκεφτείς πάλι αυτό που μου είπες. Και εσύ ούτε καν με πήρες τηλέφωνο για να μου πεις τι αποφάσισες τελικά. Ξέρεις ότι άφησε με να τελειώσω. Δεν έδωσα μια απάντηση σε εκείνη την παραγωγό γιατί περίμενα εσένα. Και εσύ δεν με πήρες ποτέ. Νιώθω ένας ηλίθιος, Ζωζέ. Νιώθω πολύ ηλίθιος. Όχι, δεν είσαι ηλίθιος. Γιατί το λες περίμενα αυτό? Περίμενα τηλεφώνημά σου όλο το βράδυ. Σε περίμενα, σκεφτόμουν τι να κάνω. Και κατέληξα στο εξής. Αν εσύ τελικά με αφήσεις γιατί θα γίνω ηθοποιός, τότε δεν με αγαπάς, Ζωζέ. Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι. Ναι, αυτό είναι. Εγώ ζω και αναπνέω για σένα. Και πραγματικά, αν εσύ δεν με αγαπάς, τότε καλύτερα να τελειώνουμε. Ας τελειώνουμε. Αν είναι να πονέσω, ας πονέσω τώρα και όχι αργότερα. Ήρθα να σου πω, γνωρίζοντας ότι θα υποφέρω, γιατί σε αγαπώ πολύ, ότι θα κυνηγήσω το όνειρό μου και πήρα τις αποφάσεις μου και από εδώ και πέρα θα προχωρήσω. Όχι, Στάσου. Τι? Γκονζάλο, εγώ σε αγαπάω. Κι εγώ σε αγαπάω. Και θα είμαι κοντά σου σε ό,τι και αν αποφασίσεις. Πάρε την παραγωγό να της πεις ότι δέχεσαι την πρότασή της. Δεν μπορώ να πω στη μαμά την αλήθεια για τον γαλάζιο πρίγκιπά μου. Το σκέφτομαι, προσπαθώ, μα ντρέπομαι πάρα πολύ. Ξέρω πως είναι φίλη μου. Πώς να της πω όμως ότι ρωτεύτηκα κάποιον που εμφανίζεται και εξαφανίζεται όλη την ώρα. Κάποιον που ανήκει σε άλλον κόσμο. Ναι, ναι, περάστε. Να περάσω. Ναι, εννοείται, Πέδρο. Πώς είσαι, είσαι χαρούμενη που με βλέπεις? Ναι, πολύ χαρούμενη. Τι κάνεις, Πάτη? Καλά, εσύ? Ήρθα να σου πω πως αύριο εσύ και η Αντωνέλα πρέπει να βγάλετε φωτογραφίες. Ναι. Σας βρήκα ένα φωτογράφο που είναι καλλιτέχνης. Θα βγείτε πανέμορφες. Να έρθετε οπωσδήποτε αύριο. Πρέπει να είμαι καλυμμένος σε περίπτωση που απουσιάζει η Αντωνέλα, ε. Νομίζω την υπέροχη ιδέα. Ξέρεις ποια ιδέα είναι ακόμα πιο υπέροχη σε αυτό το θέμα? Ποια? Πως εσύ και εγώ δουλεύουμε και πάλι μαζί. Και θέλω η, πώς τις λέμε, η pretty girl, πώς τις είπαμε? Pretty girls, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει, σωστά, όπως και να το πείτε. Θέλω να ξεκινήσουμε την καριέρα τους το συντομότερο, ε. Η Αντωνέλα είναι πολύ ενθουσιασμένη, είναι συγκινημένη που θα δει και πάλι τον μπαμπά της. Αυτό είναι καλό. Ναι, όμως να δούμε αν αυτός είναι πράγματι έτσι όπως τον φαντάζεται, καταλαβαίνεις? Ναι, έχεις δίκιο. Πάντως και να θέλαμε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Mm-hmm. Εμένα με απασχολεί πολύ η Πάτη. Γιατί? Δεν ξέρω, πιστεύω πως κάτι τη συμβαίνει και θα θέλει να μου πει τι είναι. Ναι, ο Λεάνδρο ήταν η μεγάλη μου αγάπη. Πάλεψα, πάλεψα πολύ για εκείνον μέχρι που μια μέρα, ξέρεις, παραιτήθηκα. Τι συνέβη, υπάρχει άλλη γυναίκα? Αυτό ακριβώς, η γυναίκα της ζωής του. Αυτοί οι δύο γνωρίστηκαν όταν ήταν έφηβοι. Αυτή ήρθε εδώ γιατί ήταν από επαρχία. Μαζί με την κόρη τους, κατάλαβες? Την κόρη του Λεάνδρου. Μια κόρη. Ναι. Είσαι ακόμα ερωτευμένη μαζί του? Ναι. Άλλωστε γιατί να το αρνηθώ. Ναι. Ναι, πάντα θα αγαπάω τον Λεάνδρο, πάντα. Πάντα. Συγγνώμη, για μια ολόκληρη ζωή. Ναι. Παόλα, είμαι ο Γκονζάλο. Γκονζάλο, τι κάνεις? Καλά, δεν περίμενες να σε πάρω, έτσι? Όχι, ειλικρινά όχι. Ισχύει ακόμα η πρόταση που μου έκανες? Ναι, φυσικά. Ωραία, επομένως, αν θέλεις μπορώ να ξεκινήσω τώρα αμέσως. Πολύ χαίρομαι. Πάντως τώρα πρέπει να συναντηθούμε για να μιλήσουμε. Τώρα? Ναι, τώρα. Βγαίνουμε το βράδυ για φαγητό. Για φαγητό εννοείς απόψε? Για φαγητό, δεν μπορείς?
Ναι. Ναι. Ωραία, σημείωσε τη διεύθυνση του εστιατορίου. Ναι. Οκ. Στις 9, εντάξει, έγινε. Επομένως, τα λέμε εκεί, έτσι. Έγινε. Τσάω. Σε κάλεσε για φαγητό. Αγάπη μου, σε παρακαλώ, μπορείς να μην κοιτάς το πρώην αγόρι σου. Δεν αντέχω, ζηλεύω. Αυτός δεν έχει σταματήσει να με κοιτάζει. Εσύ όμως να μην το κοιτάς. Έλα, δώσε μου ένα φιλί. Όχι, με τίποτα. Θα σκεφτεί ότι το κάνω επίτηδες. Τι σε νοιάζει τι θα σκεφτεί, Σολ, αφού δεν έχετε σχέση πια. Πόσο θα ήθελα να τα έλεγα όλα στη Σολ. Όχι, στάσου, Σάντι. Πριν μιλήσουμε, πρέπει να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Τι άλλες αποδείξεις θες για να βεβαιωθείς? Πώς θα πάνε έτσι απότομα και να τη πούμε: Γεια σου, Σολ, έχεις μια δίδυμη αδερφή. Τι θα σκεφτεί, πώς τρελαθήκαμε, σκέψου το λίγο. Αρκετά. Δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Τι συμβαίνει, Σολ, ποιο είναι το πρόβλημα? Πάμε. Δεν αντέχω πως Σαντιάγκο με κοιτάει συνέχεια. Το look είναι βασική προϋπόθεση για να κάνουμε καλή εντύπωση. Ναι, θα κάνουμε εντύπωση, είμαι σίγουρη. Είναι απίστευτες, πολύ ωραίες φωτογραφίες. Α, ναι, θα είμαστε πολύ όμορφες. Ήδη φαντάζομαι τη νέα μας εμφάνιση. Θα είναι γεμάτο κόσμο το θέατρο. Ο κόσμος θα φωνάζει να βγουν, να βγουν. Και εμείς θα τρέμουμε πίσω από τη σκηνή. Εγώ φαντάζομαι το προσωπικό μας καμαρίνι, γεμάτο με σούσι και γαλλικό νερό, και τον κόσμο να ουρλιάζει έξω. Pretty girls! Pretty girls! Θα είναι απίστευτο! Ναι, δεν ξέρεις πόσο ανυπομονώ να έρθει αυτή η ώρα. Κι εγώ. Να σου πω κάτι, πρέπει να σκεφτούμε ένα νέο τραγούδι για τις Pretty Girls. Ναι, έχεις δίκιο. Θα ήταν πολύ ωραίο να τραγουδήσουμε μαζί ένα κομμάτι. Φοβερό! Ξέρεις τι άλλο θα μου άρεσε επίσης? Εμείς οι Pretty Girls να αποκτήσουμε τη δική μας μάρκα ρούχων. Αχ, ναι, θα είναι υπέροχο. Θα ήταν απίστευτο, φανταστικό. Θα είναι εκπληκτικό, εκπληκτικό, amazing, το κάτι άλλο. Θα ήθελα να βγάλουμε πολλά προϊόντα, αξεσουάρ και άλλα που... Πάτι. Πάτι, γιατί αφαιρέθηκες? Όχι, τίποτα, απλά σκεφτόμουν τις εφημερίδες να γράφουν οι Pretty Girls αναπληρώνουν το κενό που άφησαν οι Spice Girls. Αχ, τέλεια! Θα ήταν απίστευτο, Πάτι. Να σου πω όμως κάτι. Πρέπει να ονειρεύεσαι μεγαλεία, αν θες να γίνεις μεγάλος. Ναι, πρέπει να ονειρεύεσαι από την πρώτη στιγμή. Τέλεια, δηλαδή ο κόσμος θα αρχίσει να καταφθάνει από τις 10. Πολύ ωραία. Σας παρακαλώ μην ξεχάσετε το catering. Γεια. Γεια, πρέπει να κλείσω, τα λέμε μετά. Μη σταματάς για μένα. Όχι, έκανα κάτι τηλεφωνήματα για να περάσει η ώρα. Τι κάνεις? Καλά. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Ναι, τι? Έφερα παρέα μαζί μου, δεν είμαι μόνος. Είναι η Ζωζεφίνα, το κορίτσι μου. Η Πάολα, η Ζωζέ. Χάρηκα. Παρομοίως. Ήθελα να τη γνωρίσεις. Ο αδερφός μου έχει τρελαθεί εντελώς. Κάτσε, μπορείς να μας εξηγήσεις πώς σου ήρθε να το πεις αυτό το πράγμα, ε? Ρωτάς και από πάνω, Φίτο, εμένα ρωτάς γιατί. Δεν βλέπεις πώς του φέρεται και αυτός την αφήνει? Τώρα, εδώ έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Ούτε εγώ δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Ναι, καλά, εσείς δεν έχετε ιδέα τι είναι ο έρωτας. Ποτέ δεν έχετε ερωτευτεί όπως ο νηψιός μου, Φακούντο. Γι' αυτό δεν έχετε δικαίωμα να λέτε την γνώμη σας. Γιατί δεν μπορούμε? Εγώ είμαι τρελά ερωτευμένος με την ανιψιά σου την Αντωνέλα και θα την αφήσω να πάει στην Ισπανία, θα την αφήσω να κάνει το CD της. Αυτό δεν αποδεικνύει ότι την αγαπάω. Τελικά, εσύ πάντα έχεις δίκιο. Εντελώς, Όταν κάποιος αγαπάει αληθινά, δεν μπορεί να καταπιέζει να μην αφήνει τον άλλο ελεύθερο. Εγώ, ο Φίτο, που είμαι ένας άνθρωπος με ανοιχτό μυαλό και πνεύμα, ποτέ δεν θα άφηνα μια γυναίκα. Να μου περάσει το λουρί στο λαιμό, ποτέ, ακούς. Πολύ καλά τα λες, μεγάλε Φίτο. Ναι, ξέρω να τιμώ το παντελόνι που φοράω, Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ είσαι ερωτευμένος, σου αρέσει κάποια? Πες μας. Καλά, αφού με ρωτάς, ναι, η αλήθεια είναι πως εμένα θα μου άρεσε να βρω μια κοπέλα για να... ήθελα να βρω μια κοπέλα για να... Φυσικά, ναι, κι εγώ θα ήθελα. Από τότε που έφυγε ο Αντρές, δεν μπορώ να σταυρώσω άντρα, κανέναν, τίποτα.
Πάντως εγώ γι' αυτό ήρθα σε σένα. Τι τώρα, να... Πλάκα σου κάνω, αδερφή μου. Ναι, είσαι... ναι. Λοιπόν, ξέρω ότι έχεις πολλή δουλειά με όλα αυτά τα θέματα. Ναι. Αλλά και εγώ θα ήθελα. Ναι, θες όμως μπορώ να σε βοηθήσω. Κοίταξα την ατζέντα σου και ξέρω ότι έχεις πιεσμένο ναι. πρόγραμμα. Όμως εγώ σκέφτηκα, είπα ότι ίσως η Σοκόρο, η αδελφή μου, μπορεί να μου δώσει ένα χέρι βοηθείας. Όμως, όσον αφορά τα μάγια. Ναι, επιτέλους, Φίτο, πες μου, τι θες. Τα μάγια. Τι. Πώς το λένε αυτό, το. Το κύλινδρο. Ένα κύλινδρο. Ναι, και κάτι ακόμα. Το. Τι. Ο φακός. Φακό, χρειάζεσαι. Αυτό θες. Ναι, ξέρεις τι θέλω. Πες μου, επιτέλους, Φίτο, σε παρακαλώ. Πες μου τι θες για να σε βοηθήσω. Να με βοηθήσεις να βρω κάποια που να μπορέσω να την ερωτευτώ. Θα με βοηθήσεις. Ναι. Φυσικά. Μόλις αρχίσεις να ανακαλύπτεις τον κόσμο της υποκριτικής, θα τον βρεις συναρπαστικό. Είσαι ένα ευαίσθητο αγόρι, Γκονζάλο, και πολύ έξυπνο. Ευχαριστώ. Σημασία έχει να βάλεις τα δυνατά σου από την αρχή. Σου συνιστώ να πάρεις μαθήματα υποκριτικής. Ναι, αυτό ήθελα να ρωτήσω. Θέλω πολύ να μάθω. Πολύ καλά θα κάνεις. Και να σου δώσω μια συμβουλή. Γκονζάλο, μην παρασύρεσαι από την επιτυχία ή τις θαυμάστριές σου. Γιατί με αυτό το κουκλίστικο προσωπάκι που έχεις, τα κορίτσια θα σε κυνηγάνε στους δρόμους από την πρώτη μέρα. Συγγνώμη. Συγγνώμη γι' αυτό. Εμπρός. Με συγχωρείς, Πάολα. Ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση. Μήπως ενοχλεί που είμαι εδώ? Όχι, καθόλου. Τη δουλειά μου κάνω. Χωρίς παρεξήγηση, όταν εγώ δουλεύω, τα δίνω όλα. Δεν χάνω χρόνο με χαζομάρες. Χαζομάρες. Θα τα πούμε μετά, εντάξει. Τώρα έλεγα στην κοπέλα σου ότι εγώ δεν συνηθίζω να μπερδεύω τη δουλειά μου με άλλα πράγματα. Χάρηκα που τη γνώρισα. Όμως τώρα που το σκέφτομαι, σε έναν ηθοποιό που μόλις ξεκινάει, δεν ξέρω αν συμφέρει να έχει μαζί του το κορίτσι του. Ορίστε, γιατί το λες αυτό? Γιατί δεν θα ξεκινήσεις ως κωμικός ηθοποιός. Θα είσαι ζεν πρεμιέ και γι' αυτό δεν σε συμφέρει να έχεις δεσμό. Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνω. Αχ, πρέπει να μάθω την αλήθεια, να μάθω τι συμβαίνει. Τι κάνω, να το ανοίξω, να μην το ανοίξω? Κι αν έρθει η Πάτη και με πιάσει στα πράσα να το διαβάζω? Όχι, πρέπει να το κάνω. Ο Θεός να με συγχωρήσει. Δεν μπορώ να πω στη μαμά την αλήθεια για τον γαλάζιο πρίγκιπά μου. Το σκέφτομαι, προσπαθώ, μα ντρέπομαι πάρα πολύ. Ξέρω πως είναι φίλη μου. Πώς να της πω όμως ότι ερωτεύτηκα κάποιον που εμφανίζεται και εξαφανίζεται όλη την ώρα? Κάποιον που ανήκει σε άλλον κόσμο. Γιατί διάβαζες το ημερολόγιο της? Πώς μπόρεσες να το κάνεις αυτό, Συμπάτη? Ξέρω ότι δεν ήταν σωστό, Λεάνδρο. Έπρεπε όμως να κάνω κάτι για να μάθω τι της συμβαίνει τώρα τελευταία. Και ευτυχώς που το έκανα. Πες μου γιατί. Επειδή η Πάτη έχει παρεστήσεις. Γιατί έχει παρεστήσεις? Τι είδους παρεστήσεις? Γράφει ότι ένας γαλάζιος πρίγκιπας εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Δεν είναι δυνατόν. Ναι, είναι δυνατόν. Γιατί έγραψε ότι είναι ερωτευμένη με τον πρίγκιπα. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Ναι. Αύριο θα είναι μια μεγάλη μέρα. Ώστε αύριο, λοιπόν, ε? Ναι, αύριο, αγάπη μου. Όλα είναι έτοιμα. Όλα θα πάνε τέλεια. Μα πώς μπορείς και είσαι τόσο ήρεμη? Γιατί να μην είμαι ήρεμη? Γιατί να ανησυχώ, αφού όλα θα πάνε μια χαρά? Πρόσεξε. Δεν θέλω να σε μπλέξω στη μέση. Γι' αυτό θα σου στείλω μήνυμα και θα σε πάρω τηλέφωνο. Κατάλαβες? Ναι. Ναι. Τώρα, λοιπόν, ας πιούμε στην καινούργια μας οικογένεια. Στο Λεάνδρο, σε σένα και σε μένα. Εις υγεία. Αχ, φαντάζομαι από τώρα το πρώτο τουρ που θα κάνουμε. Με τους χορευτές, με όλους τους συντελεστές του συγκροτήματος. Αχ, τι όμορφα που θα είναι το. Λοιπόν, εγώ πάλι φαντάζομαι άλλα πράγματα. Φαντάζομαι όταν θα είμαστε πολύ διάσημες και όλα τα περιοδικά θα γράφουν μόνο για μας. Αληθεύει ότι σε λίγο θα βγει το νέο σας τραγούδι? Α,
Πόσο γρήγορα κυκλοφορούν τα νέα! Ναι, πράγματι. Ήταν μια έκπληξη για τους θαυμαστές μας. Αφού όμως μας ρώτησες, το τραγούδι είναι έτοιμο και σε λίγο το γράφουμε. Μπαίνουμε στο στούντιο. Είναι αλήθεια πως ο Μάτι, το σκυλάκι, είναι το γούρι του συγκροτήματος? Λοιπόν, αν θες τη γνώμη μου γι' αυτό, ρώτησε τον ίδιον. Φωτογράφησε τον, έλα. Λοιπόν, με τι άλλο θα ασχολούνται? Πες μου μερικές ιδέες, πες μου. Για παράδειγμα, με τους δεσμούς μας. Με μένα και τον Μπρούνο. Γιατί εγώ ονειρεύομαι να παντρευτώ τον Μπρούνο. Και ξέρεις πού? Στο New York City. Ταξίδι του μέλητος στη Νέα Υόρκη και μετά θα πάμε στην Πολυνησία. Θα τρώμε στην παραλία κάτω από το φως των κεριών. Τι ωραία! Θα είναι σαν όνειρο για μένα. Και εσύ, πού φαντάζεσαι το γάμο σου? Το σκέφτομαι κάπως πιο ήρεμο. Χωρίς δημοσιογράφους, χωρίς φωτογράφους. Α, ναι. Σε ένα κλεισάκι πολύ ήρεμο, δεν ξέρω. Ναι. Και ποιον θα παντρευώσουν? Πατρίσια Κάστρο, ορκίζεσαι να αγαπάς τον γαλάζιο πρίγκιπά σου, να τον φροντίζεις στην ευτυχία και στη δυστυχία, μέχρι ο θάνατος να σας χωρίσει? Ναι, ορκίζομαι. Γιατί φαντάζομαι τον Ματίας και όχι τον γαλάζιο πρίγκιπά μου? Λοιπόν, dear Patty, για μένα είναι πολύ εύκολη η ερώτηση που μου έκανες. Ξέρεις γιατί? Γιατί ίσως, παρόλο που έχετε τσακωθεί με τον Μάθιου, για σένα αυτός θα είναι πάντα ο γαλάζιος πρίγκιπάς σου. Καλύτερα να πέσουμε για ύπνο, γιατί είναι πολύ αργά. Ας κοιμηθούμε. Καλά, εντάξει, αφού το λες εσύ. Ας ξαπλώσουμε. Ωραία. Ώστε όλα είναι έτοιμα πια? Ναι, όλα. Τα ρούχα, οι ετοιμασίες για την περιοδία, καθώς και οι φωτογραφίες για τη διαφήμιση. Τέλεια, αγάπη μου, τέλεια. Ναι, μπαμπά, μόνο το τραγούδι δεν έχουμε συνθέσει. Σε αυτό βασίζομαι πάνω σου. Α, ναι, φυσικά. Πολύ καλή ιδέα. Λοιπόν, εντάξει, μπαμπά, αγάπη μου, πρέπει να πάω. Στάσου. Το ντουέτο, πώς το λένε? Pretty Girls. Πολύ όμορφο. Ωραία. Εσύ είσαι καλά? Ναι, καλά είμαι. Γιατί? Γιατί η μαμά παρατήρησε ότι έχεις αλλάξει τελευταία και δεν ξέρω αν είσαι καλά. Μαμά πάντα κάτι παρατηρεί στους άλλους. Μοιάζεται για όλα. Εσύ με εμπιστεύεσαι? Ναι, μπαμπά, εννοείται. Θα μου εμπιστευώσουν οτιδήποτε, αγάπη μου. Ξέρεις ότι μπορείς να βασιστείς στον μπαμπά. Και αν κάποιος πρίγκιπας. Αν κάποιος γαλάζιος πρίγκιπας ερχόταν στη ζωή σου. Αυτό. Να, γιατί. Η μαμά διάβασε το ημερολογιό σου και από τότε είναι... Όχι, δεν έχει δικαίωμα η μαμά. Ναι, ξέρω ότι δεν έχει το δικαίωμα, ούτε εκείνη, ούτε εγώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Περίμενε, ηρέμησε. Όχι, δεν μπορώ να ηρεμήσω, δεν θα ηρεμήσω. Το ημερολόγιο είναι δικό μου και κανείς δεν μπορεί να το διαβάσει. Το ξέρουμε, όμως η μαμά και ο μπαμπάς σε λατρεύουν και θέλουμε να σε βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο. Όχι, δεν θέλω να με βοηθήσετε. Εγώ ποτέ δεν είχα να σας ζητήσω βοήθεια, ποτέ. Όχι, δεν θα σας συγχωρήσω ποτέ. Σου είπα ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανες. Το είπα, έτσι. Αλλά πρέπει να παραδεχτείς ότι δεν ήταν σωστό να πας και να πεις στην Πάτη τι έκανα. Ήταν ο μόνος τρόπος που είχα για να μου πει κάτι. Ο μόνος. Κατάφερες να σου πει κάτι? Όχι, δεν κατάφερες τίποτα. Κατάφερες να αναστατωθεί. Και τώρα θα είναι θυμωμένη μαζί μας. Τώρα εγώ φταίω για όλα. Για όλα φταίω εγώ. Φταίσαι εσύ για όλα. Πρέπει όμως να παραδεχτείς ότι έκανες λάθος. Στάσου ένα λεπτό. Εσύ ήσουν αυτή που πήγες στο δωμάτιό της για να διαβάσεις το ημερολόγιο. Αργά ή γρήγορα θα στο έλεγε από μόνη της. Αργά ή γρήγορα θα το έλεγε. Γιατί δεν περίμενες να το κάνει? Γιατί πήγες και της είπες ότι ξέρεις για το γαλάζιο πρίγκιπα? Ας ηρεμήσουμε λιγάκι. Ηρέμησε. Πρέπει να κουβεντιάσουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε. Και κάθε φορά που βλέπεις ότι έχω δίκιο θες να συζητήσουμε. Λοιπόν, καλύτερα να φύγω. Φύγε. Φύγε και μην γυρίσεις μέχρι να βραδιάσει. Είναι ολοφάνερο ότι η Πάολα έχει τρελαθεί μαζί σου. Μόνο να την έβλεπες πόσο κοιτούσε θα καταλάβαινες. Σταμάτα να βασανίζεσαι. Τι νομίζεις, ότι όλες οι γυναίκες είναι ερωτευμένες μαζί μου? Όχι όλες, όμως αυτή ναι. Είναι πολύ μεγαλύτερη από μένα. Τι είναι αυτά που λες? Αυτό να το πεις εκείνη. Γιατί νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνει. Παιδιά,
Συγγνώμη που ανακατεύομαι, όμως ηρεμήστε λιγάκι και μιλήστε πιο ήρεμα. Καλή μου σε όλ. Η τρίτη δεν χωράνε στο ζευγάρι. Ναι, εξάλλου δεν έχεις ιδέα τι συζητάμε. Είναι φανερό ότι μιλάτε για μια γυναίκα την οποία ζωζέ ζηλεύει αρρωστημένα. Μάντεψες πολύ σωστά. Αν όμως θες να παραμείνεις φίλη μου, μη συνεχίζεις. Εντάξει, όπως θες. Γκονζάλο, πρόσεξε, εντάξει. Μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι, τι θες να μου πεις. Θέλω να σου πω κάτι που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Χτες έβαλα σε εφαρμογή τις συμβουλές που μου έδωσε ο Πιέτρο για τα σνίτσελ. Και πώς φάνηκαν? Υπέροχες, είναι πολύ καλός ο σεφ. Ωραία, και εσύ είσαι καλός σεφ επίσης. Σοβαρά? Ναι. Ωραία, και εσύ είσαι μια κούκλα. Σοβαρά πιστεύεις ότι είμαι μια κούκλα? Εννοείται. Μου αρέσεις πάρα πολύ και θα ήθελα να γνωρίσεις τους φίλους μου. Αλήθεια? Ναι. Άκου, μπορείς να έρθεις να με πάρεις από το σχολείο? Φυσικά και μπορώ. Γεια σου, Λεάνδρο. Τι κάνεις, Φρανσέσκα? Τέλεια, Λεοπόλδο, τέλεια. Τίποτα δεν με ενοχλεί περισσότερο από το να με αγνοούνε. Και εμένα το ίδιο. Κορίτσια, εδώ είσαστε? Ήμουν στο μπάνιο και ξαφνικά σας έχασα. Τι συνέβη? Γιατί ρωτάς? Γιατί μου φάνηκε περίεργο που ενώ ήμασταν μαζί στο μπάνιο, ξαφνικά εξαφανιστήκατε και δεν μου είπατε που θα πάτε. Είδες λοιπόν? Είδες τι άσχημο που είναι να σε αγνοούν? Ναι. Ακόμα πιο άσχημο είναι να σε κάνουν να νιώθεις ότι δεν είσαι τόσο καλή. Κορίτσια, τι είναι αυτά που μου λέτε? Για τη συμπεριφορά σου λέμε. Που επέλεξες την Πάτη και μας παραγκώνησες. Αχ, κορίτσια, όχι πάλι τα ίδια, όχι. Μη μου κάνετε παράπονα γι' αυτό. Αλήθεια, λοιπόν, ξέρεις κάτι? Εμείς δεν μπορούμε να σε πιστέψουμε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που μας γυρίζεις την πλάτη και μας παρατάς. Πράγματι, αυτό γίνεται συνέχεια τελευταία και αφορμή είναι πάντα η φίλη σου η Πάτη. Ασχολείσαι συνέχεια με τις pretty girls. Ωραία συμπεριφορά, ε. Κορίτσια, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μια pretty girl. Να, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν είσαι μια pretty girl, δεν θα είσαι divina. Γι' αυτό πρέπει να επιλέξεις. Ή εμείς, ή η Πάτη. Ο μπαμπάς και η μαμά δεν έχουν το δικαίωμα να μου το κάνουν αυτό. Να διαβάσουν το προσωπικό μου ημερολόγιο. Είναι δικό μου, ούτε καν οι φίλες μου δεν το διαβάζουν. Εντάξει, ναι, Πάτη, σε καταλαβαίνω. Προσπάθησε όμως να τους καταλάβεις και εσύ. Σου μίλησαν επειδή ανησυχούν για σένα. Συγγνώμη. Πρέπει να μιλήσουμε, Πάτη. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω μαζί σου. Αφού δεν είσαι σε θέση να σέβεσαι τα μυστικά μου, εγώ δεν έχω να πω τίποτα πια μαζί σου. Συγχώρεσαι, όχι, δεν θα σε συγχωρήσω. Δεν μπορώ να σε συγχωρήσω. Δεν είναι μόνο ότι διάβασες το ημερολόγιο μου, αλλά πήγες και είπες στον μπαμπά για τον γαλάζιο πρίγκιπά μου. Για ποιον γαλάζιο πρίγκιπα μιλάς? Για μένα μιλάει, Ματίας. Όλα είναι έτοιμα για να γίνει η εγχείρηση. Είσαστε βέβαιος ότι θα πετύχει αυτή η αλλαγή και ότι δεν θα θυμάται ούτε την Πάτη, ούτε την Κάρμεν, ούτε τη ζωή του, τίποτα? Είμαι απόλυτα βέβαιος. Θα εξαφανίσουμε τις αναμνήσεις του, καθώς και τα αισθήματά του. Τώρα τον περιμένει μια καινούρια ζωή, με νέους φίλους, νέες σχέσεις. Πείτε μου κι άλλα. Μην ξεχνάτε ότι εξαφανίζουμε τη μνήμη του μέσω του κομπιούτερ. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Και οι φίλοι του τώρα είναι πραγματικοί? Τι είναι όλα αυτά που επινοήσατε? Τίποτα, τίποτα. Τίποτα. Υπάρχουν αποκλειστικά και μόνο στη μνήμη του. Δάσκαλοι, είστε ευφύοι. Αυτό το ξέρω. Τι άλλο, τι άλλο? Τώρα αυτός ο άντρας θα αποκτήσει μια νέα ζωή. Όμως σε αυτή τη ζωή θα ερωτευτεί όπως δεν ερωτεύτηκε ποτέ στη ζωή του, αγαπητή μου. Και θα ερωτευτεί εμένα.
Εννοούσες λοιπόν τον Λούκας? Εσένα τι σε νοιάζει, Ματίας? Ρωτάς αν με νοιάζει. Ναι, ποιος είσαι εσύ που ανακατεύεσαι στη ζωή μου, πες μου. Κάποιος που κάποτε ήταν σημαντικός στη ζωή σου. Α, και γι' αυτό μπορείς να ανακατεύεσαι σε ό,τι αφορά τη ζωή μου. Όχι, όχι, εντάξει, δεν εννοώ αυτό. Όμως μιλούσες για τον γαλάζιο πρίγκιπα. Λοιπόν, μπορώ να μιλάω για τον γαλάζιο πρίγκιπά μου, μπορώ να μιλάω για τη Ζωζέ, για οποιονδήποτε. Και δεν είμαι υποχρεωμένη να σου δίνω εξηγήσεις ούτε σε σένα. Και δεν σε συγχωρώ, μαμά. Εντάξει, κορούλα μου, όμως εγώ το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν να βοηθήσω. Να με κατασκοπεύεις, μαμά, να κατασκοπεύεις. Θέλεις να με ελέγξεις, το ξέρεις. Και αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Λούκας, θέλω να φύγω από εδώ. Δεν αντέχω άλλο. Ναι. Πάμε. Πρόβλημα να έρθω να σε πάρω από το σχολείο. Όμως κοίτα, δεν ξέρω. Αν θες να γνωρίσω τους φίλους σου, μήπως να πάμε κάπου αλλού. Πού θα επέλεγες να πάμε? Δεν ξέρω, υπάρχουν τόσα πολλά μέρη, σινεμά, κάπου να φάμε, κάτι πιο διασκεδαστικό. Ναι, ναι, θα ήθελα να πάμε να διασκεδάσουμε. Πάντως προτιμώ να έρθεις να με πάρεις από το σχολείο. Εντάξει, αν είναι έτσι θα έρθω. Ωραία, σύμφωνη. Κανονίστηκε λοιπόν. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι, πες μου. Εσύ έχεις αδέρφια? Όχι, είμαι μοναχό κόρη. Γιατί με ρωτάς γι' αυτό? Έτσι. Λοιπόν, κορίτσια, stop. Δεν είναι δυνατό να μου ζητάτε κάτι τόσο σοβαρό. Δεν γίνεται να με βάζετε σε αυτό το δίλημα με αυτόν τον τρόπο. Ακουάντο, δεν είναι τόσο δυσνόητο αυτό που σου ζητάμε? Ναι, είναι δυσνόητο, Κατερίνα, γιατί εγώ θέλω να είμαι μια ντιβίνα. Όμως θέλω να είμαι και μια pretty girl. Ωραία! Δυστυχώς όμως για σένα δεν μπορείς να είσαι σε δύο μέτωπα. Μας πρόδωσες, Αντωνέλα. Πώς σας πρόδωσα? Για άλλη μια φορά δεν επέλεξες την Πία, την Κατερίνα ή εμένα, αλλά επέλεξες πάλι την Πάτη. Πραγματικά εμείς τα δώσαμε όλα, Αντωνέλα. Όλα στα δώσαμε. Όμως εντάξει, δεν πειράζει. Αν θες να επιλέξεις την Πάτη, χάρισμά σου. Να ξέρεις πάντως πως αυτό μας πόνεσε πολύ. Το βιώσαμε σαν προδοσία. Κορίτσια, πρέπει να με καταλάβετε λιγάκι. Πρέπει να καταλάβετε πως είμαι στα πρώτα μου βήματα. Μόλις τώρα ξεκινάω. Μάλιστα. Εσύ κάνεις μια νέα αρχή στη δική σου ζωή. Και εμείς τι, Αντωνέλα? Εμάς δεν μας νοιάζει καθόλου. Η Πία, η Κατερίνα και η Λουσιάνα δεν αξίζουν. Αυτό ήταν, κορίτσια. Δεν πειράζει. Δεν νομίζω ότι θα λογικευτεί ποτέ. Αντίο, pretty girl. Καλή επιτυχία. Λούκας. Τι συμβαίνει? Τίποτα. Ήθελα να μιλήσουμε κάπου που δεν μας ακούει κανείς. Τι, εδώ θα μιλήσουμε? Ναι, τι έγινε? Όχι, όχι, τίποτα. Εννοώ ότι είναι το γραφείο της διευθύντριας. Αν μπει η γιαγιά σου, θα παρεξενευτεί που θα μας δει. Η γιαγιά μου είναι πολύ καλή. Εξάλλου είναι η μόνη που δεν κουτσομπολεύει στην οικογένεια. Εντάξει. Λοιπόν, πες μου, τι θέλεις να μου πεις? Εγώ θα ήθελα να σου πω. Στάσου, κατάλαβα. Θα μου πεις ότι είσαι πολύ χαρούμενη που βρήκες το γαλάζιο πρίγκιπά σου. Και αυτός ο γαλάζιος πρίγκιπας είμαι εγώ.
Στο λέω, απλά ζηλεύει. Πρώτη φορά με ζηλεύει και με τρελαίνει. Όμως θα γίνει χειρότερο όταν θα αρχίσω να παίζω. Ναι, και τότε δεν θα είναι εύκολο. Γιατί αν όπως λες η Ζωζεφίνα υποψιάζεται πως η άλλη είναι ερωτευμένη μαζί σου, θα σου κάνει τη ζωή πατίνη, αδερφάκι μου. Εξάλλου, όταν τη Ζωζέ της μπει κάτι στο κεφάλι, δεν της βγαίνει εύκολα. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι με διεκδικεί συνέχεια. Επιμένει, επιμένει. Γιατί κάνει έτσι. Πες μου, η άλλη σου την πέφτει κανονικά. Ναι. Α, εντάξει, τότε δεν είναι εντελώς παράλογη η Ζωζεφίνα. Όχι, δεν είναι παράλογη, όμως πες μου, δεν με γνωρίζει. Όχι. Δεν ξέρει ότι εγώ πεθαίνω για εκείνη, ότι ποτέ δεν θα κοιτούσα άλλη γυναίκα. Την αγαπάω, όλη την ώρα εκείνη σκέφτομαι. Δεν ξέρω, αδερφέ μου, οι γυναίκες έτσι είναι. Τι θες να σου πω. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό, με τρελαίνει. Τι συμβαίνει, το αγόρι σου δεν σε αφήνει να μένεις μόνη μαζί μου? Όχι, Φακούντο, δεν είναι αυτό. Τότε τι είναι? Άκου, Φακούντο, δεν θέλω να φύγεις έτσι. Πώς έτσι? Λυπημένος? Απογοητευμένος? Προδομένος? Σε παρακαλώ. Περίμενε. Μην πεις τίποτα. Άστο, έτσι. Θα σε παρακαλέσω να με ακούσεις ένα λεπτάκι. Γιατί? Τι είναι αυτό που θα μου πεις? Επειδή θέλω να σου πω κάτι πριν φύγεις. Μπορεί να μην είμαστε πια μαζί, αλλά Φακούντο, εγώ πάντα, πάντα θα σε αγαπάω. Πάντα. Καλά, καλά, εντάξει, Τόμας. Τώρα είμαι απασχολημένος. Όχι. Λοιπόν, τελικά δεν θα μιλήσεις για αυτό το ζήτημα? Εσύ και εγώ ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι ο γαλάζιος πρίγκιπας. Α, με τρόμαξες. Μην τρομάζεις. Να σου δώσω μια συμβουλή. Μην αφήσεις αυτή την ευκαιρία και μίλα του. Τώρα. Αλλιώς θα είναι πολύ αργά. Για να με αγαπήσεις πραγματικά και για να μπορέσω να έρθω στη ζωή σου και να με δούνε όλοι, είναι απαραίτητο να είναι ελεύθερη η καρδιά σου, Πάτη. Μα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί ξέρω ότι θα τον πληγώσω. Δεν σου είπα ότι θα ήταν εύκολο. Συγχώραμε. Συγχώραμε. Ήταν ο Τόμας ένας πολύ πιεστικός φίλος. Όμως δεν μου απάντησες στο σχόλιο που έκανα για το γαλάζιο πρίγκιπα που είμαι εγώ. Ναι, θα σου απαντήσω. Ωραία, σε ακούω λοιπόν. Άκου, Λούκας, εγώ δεν θέλω να σε πληγώσω. Όμως ούτε θέλω να χάνεις άλλο το χρόνο σου. Δεν είσαι εσύ ο γαλάζιος πρίγκιπας μου. Μα, Πάτη... Είπε ότι την κατασκοπεύω, ότι ανακατεύομαι. Πώς είναι δυνατόν? Ναι. Καταλαβαίνω ότι δεν ήταν. Μα η μητέρα είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα αφήσω. Ναι. Ναι. Τώρα νιώθω ότι είμαι η χειρότερη μητέρα στον κόσμο. Η χειρότερη. Σε παρακαλώ, δεν είναι το θέμα μας. Όχι, σου λέω ότι η Πάτη βλέπει πράγματα που δεν υπάρχουν. Φαντάζεται. Ναι. Έχει ένα κόλλημα εδώ. Όχι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Δεν μπορώ να κάθομαι έτσι και να περιμένω με σταυρωμένα τα χέρια. Πάντως σου λέω. Μια διακόπτει ο κόρο. Έγραφε ότι βλέπει ένα γαλάζιο πρίγκιπα. Ότι μιλάει σε ένα γαλάζιο πρίγκιπα που μετά εξαφανίζεται. Είναι φανταστικό. Όχι, αυτό θέλω να σου Τι? Πω. Δεν είναι καθόλου φανταστικό. Όταν η Πάτη μιλάει για ένα γαλάζιο πρίγκιπα, σημαίνει ότι όντως μιλάει με ένα γαλάζιο πρίγκιπα. Τι πίνεις, μου λες? Όχι, πες μου ότι όχι, δεν είναι αληθινός ο γαλάζιος πρίγκιπας. Λοιπόν, ξέχασα να σου πω ότι εγώ έκανα κάτι μάγια και γι' αυτό... Όχι. Ναι. Είστε σίγουρος ότι είναι καλά? Δεν είναι σοβαρά? Δεν είναι λιγάκι χλωμός? Μου φαίνεται χάλια. Πιστεύετε ότι θα γίνει καλά? Ναι, ηρεμήστε. Είναι πολύ καλά, ναι. Σας παρακαλώ. Όταν ξυπνήσει πρέπει να τον συγκρατήσετε. Στην αγκαλιά μου. Ναι, γιατί θα πιστεύει ότι είναι ο Πάμπλο Λόπες και ότι ξεκινάει μια νέα ζωή. Δεν θα είναι μόνος. Θα είμαστε μαζί.